Το κορίτσι και το όνειρο. Η Δάφνη ήταν ένα καλό κορίτσι. Το δέρμα της ήταν ηλιοκαμένο και τα χείλη της αχνό ροζ. Το χρώμα των ματιών της θύμιζε το μέλι. Είχε ολόσια μύτια και τα σφακίδες. Συνήθως φόρεσε μπορντό φουστάνια με σχέδια και πέδιλα. Η Δάφνη είχε ένα και μοναδικό όνειρο. Να πάει στη Disneyland στο Παρίσι. Ήθελε να γνωρίσει τους ήρωες της Disney γιατί της άρεσαν τα παραμύθια. Ένα Σάββατο πρωί αρχίζει να πακετάρει. Μαζί της παίρνει την τσάντα της, ένα σκέιτ, ένα ζευγάρι κιάλια, τον χάρτη του Παρισιού, ένα μεγενθητικό φακό και ξεκινάει. Η Δάφνη αρχίζει το ταξίδι. Όσο και αν το ήθελε όμως, εμφανίζονταν συνεχώς δυσκολίες. Την ώρα που περίμενε να πάρει το αεροπλάνο πέφτει στην έρημο Σαχάρα. Τελικά αποφάσισε να πάρει σχολικό λεωφορείο. Την ώρα που ταξιδεύει με το λεωφορείο, αρχίζει η καραντίνα λόγω κάποιου ιού. Έτσι, το λεωφορείο την αφήνει σε ένα έρημο μέρος. Επειδή όμως εκεί πέρα δεν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς, φτιάχνει ένα αερόστατο. Έτσι, κάποιος μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι της. Όμως, έχει πάρα πολλές καταιγίδες. Δυστυχώς το αερόστατο δεν αντέχει πολύ και πέφτει. Όμως, η Δάφνη έχει μαζί της ένα αλεξίπτωτο και με αυτό προσγειώνει στο Λονδίνο, στο σταθμό λεωφορείων. Επιβιβάζεται σε ένα λεωφορείο και την μεταφέρει στο λιμάνι. Παίρνει το πρώτο πλοίο και φεύγει. Για κακή της τύχη όμως, το πλοίο χτυπάει σε ένα μπράβο και βουλιάζει. Τη στιγμή που είναι έτοιμη να πνιγεί, βρίσκει μέσα στο νερό ένα αγόρι πάνω σε μια βάπη. Ανεβαίνει και εκείνη σε ένα ψάρι και βγαίνουν μαζί στη στεριά. Τελικά τους βρίσκει ένα ελικόπτερο και τους μαζεύει. Τα δύο παιδιά του λένε τον προορισμό τους και ξεκινάνε κατευθείαν. Το ελικόπτερο τους αφήνει μπροστά από την πόρτα της Disneyland. Ίσως τελικά η πολυθέληση βοηθάει. Είναι η ωραιότερη μέρα της ζωής μου, σκέφτηκε η Δάφνη.